Τα υγιή μαλλιά είναι δείγμα νεότητας, είναι πηγή ομορφιάς και αυτοπεποίθησης. Τι γίνεται όμως όταν εμφανιστεί η αρρέωση? Μαζί μας είναι ο Δ. Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics, ο οποίος μας μιλάει για αυτό το θέμα και μας απαντάει σε πολύ σημαντικά ερωτήματα. Κύριε Βεκρή, αναμφίβολα διανύουμε μία στρεσογόνα περίοδο. Το άγχος πυροδοτεί την τριχόπτωση? Το άγχος είναι από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην τριχόπτωση. Δεν είναι όμως ποτέ ο κύριος παράγοντας. Ο κύριος παράγοντας στην ανδρική και γυναικεία τριχόπτωση, σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων, είναι λεγόμενη κληρονομική ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία. Πάνω εκεί μπορεί να εδράζονται άλλοι παράγοντες, όπως είναι το έντονο στρες της συγχρονής ζωής, η διατροφή, που να επιτείνουν το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια επιστημονική μέθοδος για να προληφθεί το πρόβλημα? Από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση του προβλήματος της τριχόπτωσης, που συνήθως είναι ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, άρα κληρονομικού τύπου, έχουμε στο πλουστάσιο μας λίγα αλλά αποτελεσματικά όπλα, κυρίως φαρμακευτική αγωγή και την αυτόλογη μεσοθεραπεία, που φαντάζομαι θα μιλήσουμε μετά, που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να σταματήσουμε ή να επιβραδύνουμε σημαντικά τη διαδικασία της τριχόπτωσης. Τι θεραπευτικές επιλογές έχει ένας ασθενής που πάσχει από έντονη τριχόπτωση? Οι θεραπευτικές μας επιλογές αφορούν στη χρήση είτε συστηματική, από το στόμα δηλαδή, σε μορφή χαπιού, είτε τοπική, σε μορφή λοσιών ή τζελ, δύο κατηγοριών ουσιών. Η μία ουσία ονομάζεται μινοξιδίλη και είναι μία ουσία αγκιοδιασταλτική, η οποία προάγει και μεγαλώνει τον αναγεννή, την αναπτυξιακή φάση του κύκλου της τρίχας. Και το δεύτερο είναι μία κατηγορία ουσιών αντιανδρογόνων που εμποδίζουν, να το πω έτσι απλά, τη δράση των ανδρικών ορμονών πάνω στους υποδοχείς των τριχών που προκαλούν την τριχόπτωση, και είναι στην κατηγορία αυτή οι κύριες ουσίες, η φιναστερίδη και η ντουταστερίδη. Οι σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός των δύο ουσιών, επειδή ακριβώς στοχεύουν στο ίδιο πρόβλημα, στην ανδρογεννητική αλοπαικία, αλλά από διαφορετικό μονοπάτι, είναι πιο αποτελεσματικός από το να χρησιμοποιούνται οι θεραπείες αυτές μεμονωμένα και ξεχωριστά μεταξύ τους. Έχουν δηλαδή μία δράση η οποία δεν είναι αθρηστική, αλλά πολλαπλασιαστική. Και αυτό είναι και το πρωτόκολλο που ακολουθούμε στην Advanced Hair Clinics. Εφαρμόζουμε και προτείνουμε και τις δύο φαρμακευτικές ουσίες. Με μία διαφορά. Οι ουσίες, οι αντιανδρογόνες, η φιναστερίδη και η ντουταστερίδη, δεν ενδεικνύονται λόγω της αντιανδρογόνου δράσης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Εκεί πέρα δυστυχώς δεν έχουμε το όπλο αυτό στη φαρέτρα μας, έχουμε μόνο τη μινοξιδίλη για τις κυρίες. Κύριε Βεκρή, τι είναι η θεραπεία PRP? Η θεραπεία PRP, η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα του αίματος, που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, είναι μια σύγχρονη θεραπεία που εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της σύγχρονης αναγεννητικής ιατρικής και εδράζεται ουσιαστικά στην απομόνωση και στην χρήση σε μεγαλύτερη συγκέντρωση των λεγόμενων αυξητικών παραγόντων. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες που υπάρχουν στην κυκλοφορία μας φυσιολογικά και είναι υπεύθυνες για την παραγωγή νέων κυττάρων σε περίπτωση τραυματισμού ή φλεγμονής. Επειδή λοιπόν, τι είναι η διαδικασία της τριχόπτωσης στην ανδρογεννητική αλοπαικία? Είναι μια διαδικασία αυτοάνωσης φλεγμονής που ο ίδιος ο οργανισμός καταπολεμά τα τριχοθυλάκια του. Έχει παρατηρηθεί ότι εάν εφαρμόσουμε αυτό το PRP, δηλαδή το πλάσμα του αίματος που είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες, τοπικά στην περιοχή στόχου, εκεί που χάνουμε μαλλιά, ουσιαστικά δρά με τον ίδιο τρόπο που θα δρούσε σε ένα τραυματισμό ή σε μια φλεγμονή και προκαλεί πολλαπλασιασμό των επιθυλιακών κυττάρων και αναγέννηση των τριχοθυλακίων. Προτείνεται και κάποια φαρμακευτική αγωγή συνδυαστικά? Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, γιατί η δράση πλέον δεν είναι αθρηστική αλλά είναι πολλαπλασιαστική, είναι να συνδυάζουμε την αυτόλογη μεσοθεραπεία με τις φαρμακευτικές ουσίες που έχουμε στη φαρέτρα μας για να καταπολεμήσουμε την ανδρογεννητική αλοπαικία, την τριχόπτωση. Και αυτές οι ουσίες είναι η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη και το ντουταστερίδη που αναφέραμε πριν. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι συνδυασμός, γιατί έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Τέλος, κύριε Βεκρή, θέλω να μας πείτε κάποιες συμβουλές για να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας υγιή και πυκνά για πάντα. Το καλύτερο είναι να μην έχουμε τα γονίδια για την ανδρογεννητική αλοπαικία. Να ανήκουμε λοιπόν σε εκείνο το μικρό φάσμα του πληθυσμού που δεν έχει κληρονομικού τύπου τριχόπτωση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ελέγχεται από εμάς. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι, εφόσον διαγνώσουμε ότι έχουμε τέτοιο πρόβλημα, να αρχίσουμε έγκαιρα την συντηρητική αντιμετώπιση. Το να κάνει κάποιος μόνος του στο σπίτι
και μία φορά το μήνα ή και πιο αραιά στο ιατρείο μια θεραπεία, είναι πάρα πολύ μικρό το τίμημα και το κόστος σε σχέση με το να χάσει τα μαλλιά του σε νεαρή ηλικία. Καταλαβαίνουμε ότι και για τους άντρες και για τις γυναίκες τα μαλλιά σε ψυχολογικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το άλλο βέβαια που έχουμε να κάνουμε, σαν γενική συμβουλή θα το δώσω, είναι ότι πρέπει να έχουμε ρυθμισμένη διατροφή με όλες τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζονται, όχι πολλά λιπαρά, όχι πολύ κόκκινο κρέας, γενικότερες δηλαδή, να το πω έτσι, διατροφικές συνήθειες που κάνουν καλό στον οργανισμό και βέβαια μία ευχή περισσότερο παρά κάτι που μπορεί να το επιβάλλει η σύγχρονη ιατρική, που είναι η μείωση του στρες, που δυστυχώς στο σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πάρα πολύ και επιτείνει το πρόβλημα της τριχόπτωσης όταν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο.